Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη στην κατοχή της 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Aerostar Tactical UAS Ισραηλινής κατασκευής αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Aeronautics μπορούν να εκτελέσουν αποστολές επιτήρησης με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που μπορούν να επιτηρούν και να καταγράφουν χώρους από μεγάλα ύψη. Στόχος είναι η επιτήρηση της ΑΟΣ, η πρόληψη πυρκαγιών, η έρευνα και διάσωση εντός του FIR Λευκωσίας και των Κυπριακών Χωρικών Υδάτων, σύμφωνα και με δημοσιεύματα του Ισραηλινού IHLS.com και του SigmaLive.com. Τα συγκεκριμένα drone έχουν καταγράψει πάνω από 250.000 ώρες πτήσης, συλλέγοντας πληροφορίες σε 4 διαφορετικές υπήρους. Τεχνικά χαρακτηριστικά, επίγειο σταθμός ελέγχου με σύστημα κεραίων επικοινωνίας μεταξύ χειριστή, UAV και αίθουσα ελέγχου και σύστημα ελέγχου Line of Sight Data Link με ακτίνα 250 χιλιόμετρων. Αεροσκάφος το οποίο μπορεί να προσγειωθεί και να απογειωθεί αυτόματα. Λειτουργεί και σε περιοχές με παρεμβολές στα συστήματα GPS. Σύστημα Contact Data Link πολλαπλών καναλιών το οποίο λειτουργεί σε ζώνες CLS. Κινητήρα εσωτερικής καύσης 38 ύπων. Άνοιγμα φτερών 8,7 μέτρα. Μήκος 4,5 μέτρα, πλάτος ατράκτου 1,2 μέτρα, βάρος 230 κιλά, ωφέλιμο φορτίο 50 κιλά, μέγιστη αυτονομία πτήσης 12 ώρες. Ταχύτητα πτήσης 110 kT, εύρος πτήσης πάνω από 250 χιλιόμετρα, μέγιστο ύψος πτήσης 18.000 πόδια, μέγιστο βάρος απογείωσης 450 κιλά, δείκτες λέιζερ, ραντάρ συνθετικής διάντρησης, ηλεκτρονική και αισθητήρες υπερήθρων, ευέλικτος σχεδιασμός. Πηγές μας, εκτός από το Ισραηλινό site IHLS.com και το Sigma Live, ήταν η επίσημη σελίδα της Aeronautics, η Καθημερινή και το Βήμα.gr. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπουμε τον ελληνισμό να ισχυροποιείται στα πλαίσια του ρόλου του ως πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή και να αυξάνει την ικανότητα αποτροπής σε Ελλάδα και Κύπρο για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις σε μια ευαίσθητη περιοχή.